Στο σημείο αυτό, ήρθε η στιγμή να μας μιλήσει για όλα όσα έγιναν αυτά τα 3 χρόνια στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο αρμόδιος υπουργός, κύριος Νότης Μηταράκης, τον οποίο και καλώ στο βήμα για να λάβει το λόγο. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή και στην Κυβέρνηση, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά, δεν σας κρύβω και με συγκίνηση, σας υποδέχομαι σήμερα στο Ζάπιο Μέγαρο, στην τρίτη επέτειο ίδρυσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όλους όσους μας βοηθήσατε τα τελευταία 3 χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μεταναστευτικής κρίσης. Όσους μας βοηθήσατε στην αντιστροφή των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και σε όλους τους συνεργάτες. Θυμάμαι την απόφασή σας να ιδρύσετε το Υπουργείο τον Ιανουάριο του 2020. Καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των προηγούμενων ετών είχαν δημιουργήσει έντονες πιέσεις και στα νησιά μας και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Θυμάμαι μου είπατε να το κάνουμε σωστά, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για αποτελεσματικότητα, διορθώνοντας πιθανές δομικές αστοχίες. Σήμερα που η μεταναστευτική κρίση βιώνεται σε πρωτόγνωρα μεγέθη σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας αντιμετωπίζει περιορισμένες επιπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, τις πρώτες εβδομάδες του 2020 κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αφενός τις επιπτώσεις των ιδιαίτερα αυξημένων ροών της περίοδου 15-19 και αφετέρου την υβριδική απειλή στον Εύρο και στα νησιά μας. Ενώ το Υπουργείο έπρεπε αμέσως να αποκτήσει δομή και οργάνωση με ταχύτατες κινήσεις, να στηρίξουμε την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, να στηρίξουμε την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, να δημιουργήσουμε την Τεχνική Υπηρεσία, την Νομική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, με ταχύτατες κινήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και στην Κεντρική Υπηρεσία και στις δομές, με ανάληψη της διοίκησης των δομών από τις ΜΚΟ. Σε δύσκολες στιγμές, όπως το γεγονότα στον Εύρο και τα νησιά, στον εμπρησμό της Μόρια, ανταποκριθήκαμε στις πιο ακραίες συνθήκες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποστολής, με την ουσιαστική καθοδήγηση και στήριξη του Πρωθυπουργού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ της 1ης Μαρτίου του 2020, όταν αποφασίστηκε η μέγιστη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Αλλά και στη Μόρια, 2,5 χρόνια πριν, όπου αποφύγαμε μια ανθρωπιστική κρίση σε εποχή πανδημίας. Και η κρίση έγινε ευκαιρία, ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και τις συνθήκες ασφάλειας για τους ωφελούμενους, το προσωπικό μας και την τοπική κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή, κυρίες και κύριοι, βάλαμε 2 συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών. Και δεύτερον, το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Μετά την έκρηξη αφίξεων την περίοδο 15-19, το 2021 είχαμε τις χαμηλότερες ροές της δεκαετίας και σταθερά χαμηλές και το 2022. Αποτέλεσμα, αντί για 92.000 διαμένοντες σε 121 δομές σε όλη τη χώρα, σήμερα να φιλοξενούμε 14.000 σε 33 δομές. Παρουσία του Πρωθυπουργού, παραδώσαμε την έκταση στο Βαθύ Σάμου, την έκταση στον Ελαιώνα, στους οικείους δήμους, ομοίως τη Μόρια, στο Δήμο Μυτιλίνης. Την ώρα όμως που η Ελλάδα καταγράφει μια αξιοσημείωτη πρόοδο, αυτό δεν είναι κανόνας για την Ευρώπη. Αλλά οι αφίξεις το 2022 στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 5% των συνολικών αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 2015 οι αφίξεις στην Ελλάδα αποτελούσαν το 75% των αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρήσαμε σε 7 βασικές δράσεις, χάρη στις οποίες μπορέσαμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μας επέτρεψε να βάλουμε τις βάσεις
για βιώσιμο έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης. Πρώτον, φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας, τα οποία είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χρηματοδότηση των ταμείων μετανάστευσης που διαχειρίζεται το Υπουργείο. Αποδείξαμε δε πως η προστασία των συνόρων είναι αυτή που αποτρέπει την απώλεια ανθρώπινων ζωών στα σύνορα και μπορεί να συνάδει με την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεύτερο, μπορέσαμε να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες ασύλου, να επιταχύνουμε το διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, στέλνοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα στα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Τρίτον, κατασκευάσαμε κλειστές ελεγχόμενες δομές και ήδη λειτουργούν στη Σάμο, στην Κο και στη Λέρο. Έπονται οι δομές στη Λέσβο και στη Χίο και ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του κιτ φυλακίου στον Εύρο, επιτρέποντας με ασφάλεια την καταγραφή των ετούντων, συμβάλλοντας σε αποτελεσματικές διαδικασίες, προβλέποντας κλειστές δομές για όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και μετατρέποντας όλες τις δομές της χώρας από άναρχες δομές σε ελεγχόμενες δομές. Τέταρτον, προχωράμε σύμφωνα με τον νόμο σε απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, βελτιώνοντας την νομοθεσία, τις διαδικασίες για εθελοντικές και αναγκαστικές επιστροφές, ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τη Frontex και προχωράμε σε διμερείς συμφωνίες επιστροφών, όπως πρόσφατα με τον Μπαγκλαντές. Πέμπτο, ραυτηριοποίησαμε την νομοθεσία μας. Χαρακτηρίσαμε την Τουρκία ασφαλή χώρα, καθώς είναι ξεκάθαρη υποχρέωση της Τουρκίας να παράσχει όπου απαιτείται διεθνή προστασία, αλλά και να εφαρμόσει την κοινή δήλωση του 2016, αποτρέποντας παράνομες ροές από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτον, θέσαμε κανόνες στη δράση των ΜΚΟ, αξιολογικά κριτήρια για την εγγραφή τους στο Μητρό ΜΚΟ, καθώς και των μελών τους στο αντίστοιχο Μητρό. Και έβδομον, κάναμε ένα εξορθολογισμό των επιδομάτων, ώστε να μην λειτουργούν ως κίνητρο παράνομων αφήξεων στην Ευρώπη. Το έργο μας περιλαμβάνει τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ενισχύσαμε 41 δήμους με 100 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις και τέλη. Στηρίξαμε 134 τοπικά έργα υποδομών. Μονιμοποίησαμε το νησιωτικό ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που φιλοξενούν δομές. Ενισχύσαμε μέσω του ΕΟΤ τουριστικά αυτά τα νησιά. Υλοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων. Αντιμετωπίσαμε το οξύ ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ανοίξαμε τις πόρτες της χώρας στους εκτοπισμένους από την Ουκρανία και παίξαμε καταλυτικό ρόλο και στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σημαντικό, δώσαμε έμφαση στη διαφάνεια, καταργώντας την ειδική νομοθεσία ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας αναθέσεις, προχωρώντας σε ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς πλαίσιο τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική, με συστηματική ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, με την ενεργοποίηση και την ορθή λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδριάζει ξανά σήμερα. Η έγκριση των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της περίοδου 2021-2027 προβλέπει δράση 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων και με τη στήριξη του ΕΣΠΑ 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια των συνόρων μας. Κυρίες και κύριοι, το μεταναστευτικό δεν τελειώνει και αποτελεί συγχρόνως πρόκληση και ανάγκη. Η χώρα μας εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Δίνουμε έμφαση στη μετανάστευση με κανόνες, με κριτήρια, σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Και είμαστε συγχρόνως στενερά απέναντι στα κυκλώματα λαθροδιακινητών, όλους αυτούς οι οποίοι στηρίζουν και εκμεταλλεύονται ανθρώπους μέσω της παράνομης μετανάστευσης. Προχωράμε στην αλλαγή του κώδικα μετανάστευσης για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όπου χρειάζεται εργατικό δυναμικό, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, όπως τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, αλλά και επενδυτικό κοινό που αναγνωρίζει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε ήδη να δείξουμε επιτυχημένα project και ήθελα για ένα δευτερόλεπτο να αναφερθώ στη μεταφορά του Software House διεθνής πολυεθνικής από την Αγία Πετρούπολη και την Αντάλια στη Θεσσαλονίκη,
όπου ήδη 500 μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και οικογένειές τους έχουν μετακομίσει και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη. Μπορέσαμε να αδειοδοτήσουμε με διαδικασίες fast track τις απαραίτητες άδειες παραμονής, για να μπορέσουμε να συναγωνιστούμε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεκδικούσαν την ίδια επένδυση. Η χώρα μας συνάπτει διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, με σκοπό αφενός τη στόχευση σε συγκεκριμένο κοινό από αυτές τις χώρες, αφετέρου στην ενίσχυση των επιστροφών όσων έχουν έρθει παράνομα στη χώρα μας. Και θεσπίσαμε, όπως γνωρίζετε, μια καινοτόμα άδεια παραμονής, εποχική, για μέχρι 9 μήνες ανά έτος και έως 5 έτη. Στη μάχη την ίδια στιγμή για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Μάρτιο του 2021 συγκαλέσαμε στην Αθήνα την πρωτοβουλία MED5, μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Μια συνάντηση που έγινε πλέον θεσμός. Συντονισμένα, οι χώρες πρώτης υποδοχής διεκδικούμε μέτρα έμπρακτης και δεσμευτικής αλληλεγγύης, καθώς και τη δημιουργία, και αυτό είναι ελληνική θέση, ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου προστασίας που θα επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης των αναγνωρισμένων προσφύγων, όπως αποφάσισε και το Συμβούλιο Υπουργών στην περίπτωση της Ουκρανίας. Παράλληλα, η χώρα μας είναι συνιδρυτής της διαδικασίας του Βίλνιους τον Ιανουάριο του 2022, μαζί με την Αυστρία, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Στο Βίλνιους, 16 κράτη-μέλη, η πλειοψηφία των κρατών μελών, επιβεβαίωσαν τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών μας συνόρων, καθώς και την ανάγκη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της κατασκευής τεχνητών εμποδίων στα εξωτερικά σύνορα. Και τον επόμενο μήνα, εδώ στην Αθήνα, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει 27 υπουργούς εσωτερικών υποθέσεων στη δεύτερη διάσκεψη της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούνται δύσκολες αλλά και αποτελεσματικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Εμείς, η Ελλάδα, παραμένει σε εγρήγορση για το μέλλον. Η γεωγραφική μας θέση, σε συνδυασμό με εξωτερικές απειλές, δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε χρέος να το διαφυλάξουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε πρόκληση που θα προκύψει στο μεταναστευτικό. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό και πάνω απ' όλα σχέδιο και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.